centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δοκόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Δοκόπουλε, πραγματικά παρατηρήθηκαν και στην Καστοριά αυτά τα φαινόμενα. Μπορείτε να μας πείτε σε τι ποσοστό οι μάσκες που δώσατε στα σχολεία, που δυνανήματε στα σχολεία, ειδικά τα δημοτικά του Δήμου Καστοριάς, σε τι ποσοστό ήταν extra large? Δεν έχει φτάσει σε ποσοστό στα χέρια μας κάτι τέτοιο. Δεν σας έχουν ενημερώσει τα σχολεία? Υπήρχαν κάποιες αστοχίες. Μιλήσαμε με τους δασκάλους και τους διευθυντές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα νομίζω το πρόβλημα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε εμάς. Ναι. Εγώ επειδή έτυχε να είμαι και στην, όταν έφτασαν εδώ οι μάσκες, ήμασταν στη διαλογή και στη διανομή των σχολείων. Ναι. Παρατηρήσαμε ότι είναι λίγο κάποιες μεγαλύτερες, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε στο Facebook. Και πράγματι σε άλλους νομούς παρατηρήθηκαν αυτές οι αστοχίες οι έντονες. Και σε εμάς ήταν αρκετά μεγαλύτερες, αλλά όχι αυτό το ανέκδοτο που βλέπουμε στο Facebook. Ήταν μεγάλες και σε εμάς, αλλά όχι τόσο μεγάλες σαν τις υπόλοιπες Ελλάδας. Ναι. Τώρα, πάντως δεν μπορούν να τις φορέσουν αυτά τα παιδιά όμως, έτσι. Δεν γίνεται να φορέσουν τα παιδιά αυτές τις μάσκες. Κοιτάξτε, εμείς διαλέξαμε του μικρού μεγέθους για τα νήπια και για τα δημοτικά, οπότε δεν έχουν φτάσει τα αυτιά μας στη διατροφή μας. Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε η διαλογή, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο, κύριε Δοκόπουλο. Εσείς σας έρχονται οι μάσκες. Εσείς είχατε παραγγείλει από νωρίτερα τα νούμερα. Την Παρασκευή 3 ώρα και με βάση το My School, όχι εμείς, δεν κάναμε εμείς την παραγγελία. Αχα. Με βάση το My School στην Αθήνα και με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και με τις προδιαγραφές που είχε ορίσει η Γενική Γραμματεία Παιδείας για να κάποιες παραγγελίες βιοτεχνίας της περιοχής εκεί της Αθήνας. Εμάς έφτασαν εδώ οι μάσκες την Παρασκευή στις 3 ώρα και με έναν αγώνα που κάναμε για να προλάβουμε να τις μοιράσουμε στα σχολεία, πιστεύω όλα ήταν στην ώρα τους κανονικά. Δεν έχει φτάσει να σας πω επισήμως κάποια διαμαρτυρία σε εμάς. Σίγουρα παρατηρούμε και εμείς όλα αυτά τα σχόλια και τις αλλά μισό λεπτό, κύριε Δοκόπουλε. Αν δώσατε, ας πούμε, κάποιες μάσκες, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, που είναι ακατάλληλες για τα παιδιά. Δεν πρέπει να σας πούν για να παραγγείλετε τις άλλες. Βεβαίως, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως διαβάζουμε και την απολογία και της Γενικής Γραμματείας και της ΚΕΔΕ, όπου έχει σταματήσει η παραγωγή και θα γίνει εκ νέου μελέτη και νέες προδιαγραφές για τις καινούργιες μάσκες που θα δοθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτές που μοιράσαμε εμείς, υπήρξαν μερικά λάθη στον αριθμό. Δηλαδή, μερικά σχολεία μας ενημέρωσαν ότι είτε ήταν λειψά είτε ήταν παραπανήσια. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πολύ γρήγορα, λίγοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, μπορεί να κάναμε και κάποιο λάθος στην καταμέτρηση. Αλλά αυτό έχει διορθωθεί και γίνονται οι αντικαταστάσεις, οι παραλήψεις και έχουν τακτοποιηθεί αυτά τα θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς δώσατε μάσκες, γιατί είπαν θα δώσουν 3 μάσκες για κάθε παιδί. Εμείς αυτή τη στιγμή μοιράσαμε από 1 μάσκα, αυτές φτάσαν σε εμάς. Οι άλλες 2 δηλαδή που θα δοθούν, ελπίζουμε να είναι το σωστό νούμερο. Ακριβώς. Δεν θα αντικατασταθούν και αυτές, και αυτή η τρίτη, ας πούμε. Πιθανολογώ, λόγω της έκτασης που πήρε το θέμα, ότι μάλλον θα αντικατασταθούν και αυτές. Και αυτές, μάλιστα. Αυτό λοιπόν ρωτάω, κύριε Δοκόπουλε. Εσείς δεν πρέπει να το ξέρετε αυτό, δηλαδή με κάποιον τρόπο. Προφανώς όταν θα ολοκληρωθούν οι διεργασίες και όλος αυτός ο σάλος που δημιουργήθηκε, θα ενημερωθούμε και εμείς επισήμως από την ΚΕΔΕ. Επειδή χθες πήγατε και στα σχολεία, πήγατε σε αγιασμούς. Πραγματικά τηρήθηκαν παντού αυτά που λέμε για τις μάσκες. Πιστεύω και τα περισσότερα παιδιά μας είπαν είχαν μάσκες από το σπίτι, από την οικογένειά τους. Ακριβώς. Ναι. Οι περισσότεροι γονείς δεν περιμέναν τις μάσκες του Δημοτικού. Είχαν ήδη προμηθευτεί. Με σχέδια, με χρώματα. Οπότε, γιατί είδα και ότι για τα παιδιά είχαν κάτι άσχημα χρώματα εκεί πέρα. Ακριβώς. Και επειδή τα δικά μου παιδιά διαπίστωσα και εγώ, τους είχα δώσει στην αρχή η δικά μου ιατρική μίας χρήσος, η οποία δεν τον κέντρισε καθόλου τον ενδιαφέρον και δεν του άρεσε καθόλου. Μάλιστα. Σήμερα που η μαμά του τον προμήθευσε με σχέδια, ζωγραφιές και παιδιά, δεν θέλει να τη βγάλει. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα οι περισσότεροι γονείς νομίζω φροντίζουν για το καλό του παιδιού τους, έχουν ενημερωθεί, κοιτάνε τις προδιαγραφές, κοιτάνε τα. Αυτό θέλω να πω και εγώ, κύριε Δοκόπουλε. Ναι. Τελικά και τις 3 να τις μοιράσετε, αν δεν είναι ελκυστικές προς το παιδί, δεν θα τις βάλει. Θα αναγκαστούν οι γονείς να αγοράσουν
Μάσκες για τα παιδιά τους κανονικά και δεν θα περιμένω το Υπουργείο. Αυτό το είχα τονίσει. Νομίζω τζάπα πηγαίνουν αυτά. Είμαστε υπέρ της μάσκας, αλλά με τη σωστή χρήση. Ναι. Πρέπει τα παιδιά μας να τα εκπαιδεύσουμε, να μάθουν τα απαραίτητα, τον τρόπο και το πλαίσιο στο οποίο θα κινούνται, για να προφυλάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την οικογένεια από τη διάδοση του ιού. Χίλιες φορές λοιπόν να το ξέραμε από την αρχή, να αγοράσουν 2-3 μάσκες οι γονείς εκεί στα παιδιά, παρά να γίνει αυτό το πράγμα, να ξοδέψει το κράτος, δηλαδή 6 εκατομμύρια τώρα ξαφνικά, και για μάσκες τέρατα ουσιαστικά που δεν θα τις φοράει κανένας. Αλλά πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί το λάθος αυτό. Και δεν σας κρύβω και εμείς σαν τοπική δημοτική αρχή, έτσι θα θέλαμε να εκφράσουμε και εμείς μια διαμαρτυρία σε εισαγωγικά, να γίνονται λίγο πιο προσεκτικά και να ακολουθούνται οι οδηγίες πιο όρημα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και γιατρός, κύριε Δοκόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω και για το περιστατικό που είχαμε χθες στο πρώτο δημοτικό. Μας μίλησε και ο διευθυντής χθες εδώ για το περιστατικό που συνέβη την ώρα που τα παιδιά δεν φορούσαν μάσκα κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Το πρώτο παιδί όταν ήταν στον αγιασμό με τους ιερείς, τα άλλα δύο παιδιά την ώρα των ομιλιών του διευθυντή. Έχετε καταλήξεις, κάπως σας ανησυχούν κάποια τέτοια φαινόμενα τώρα? Είναι απολύτως συμπτωματικό αυτό που έγινε χθες? Και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, για όσοι δεν μας άκουσαν, σήμερα και τα τρία παιδιά αυτά είναι κανονικά στο σχολείο τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Ενημερωθήκαμε για το συμβάν. Νομίζω ότι θεωρώ ότι ήταν τυχαίο γεγονός. Ήταν η ένταση, η ορθοστασία, η ζέστη. Εσείς μπορείτε να το αποδώσετε κάπου, καλό, σαν γιατρός? Κοιτάξτε, να σας πω τώρα ιατρικά, αν θέλουμε να διερευνήσουμε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, πρέπει να ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, αν ήταν συγκοπτικό, αν ήταν λιποθυμικό, αν το παιδί είχε φάει, αν έχει χαμηλές πιέσεις γενικά. Είναι πολύ πλοκό. Το ερώτημα των περισσότερων είναι αν επηρέασε η μάσκα που φόρουσαν τις δύο προηγούμενες ώρες. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μπορεί να επηρεάσει η μάσκα να προκαλέσει λιποθυμικό επεισόδιο. Μάλιστα. Λιποθυμικά επεισόδια συνήθως είναι λόγω σε αυτές τις ηλικίες, λόγω ορθοστατικής υπότασης. Μάλιστα. Άρα εσείς αποσυνδέετε εντελώς το... αποσυνδέεται εντελώς την πιθανότητα χρήσης μάσκας? Δεν έχει αναφερθεί στα ιατρικά δεδομένα λιποθυμικά επεισόδια εξαιτίας μάσκας. Ναι. Η μάσκα μπορεί να γίνεται ντόρος τώρα τελευταία και να αρχίζουμε να τη διερευνούμε, αλλά είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούμε χρόνια στην εργασία μας. Εμείς σαν γιατροί από τα φοιτητικά μας χρόνια και μετά έχουμε φορέσει ατελείωτες ώρες μάσκες. Τώρα καταλαβαίνω ότι την ανησυχία κάποιων γονέων και τα λοιπά, που πιθανότατα φοβούνται για την υγεία των παιδιών τους, αλλά νομίζω ότι όταν επιστήμονες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν τη μάσκα για την αποφυγή της διάδοσης, νομίζω οφείλουμε και εμείς να σεβόμαστε. Πριν τρεις μήνες όμως έλεγαν το αντίθετο, οπότε καταλαβαίνετε συμφωνώ εκεί σε αυτό που λέτε, αλλά να υπήρξε η σύγχυση μεγάλη. Στην ιατρική δυστυχώς δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, αλλά κινούμαστε σε γκρίζες ζώνες και ένα φάρμακο μέχρι να αποκατασταθεί και να εγκατασταθεί για μόνιμη χρήση περνάει από 1.200... Υπάρχουν και αντιεμβολιαστικά κινήματα. Τι να κάνουμε, δεν θα εμβολιάζουμε τα παιδιά μας? Κοιτάξτε, το να μην εμβολιάσει ένα παιδί, ένας γονέας, δεν επηρεάζει κανένα παρά μόνο τον ίδιο και το παιδί του. Από εκεί και μετά η μάσκα είναι κάτι άλλο. Μπορεί να επηρεάσει και άλλους. Δεν είναι συγκρίσιμα, θα λέγαμε, τα δύο αυτά πράγματα ως προς το τι θα κάνουν οι γονείς. Το ένα επηρεάζει και άλλους πέρα από το παιδί σου. Το άλλο επηρεάζει μόνο το παιδί σου και εσένα σαν γονέα. Ναι, τα ποσοστά που έχουμε μεταδοτικότητας όμως και οι μελέτες που έχουν γίνει με τη χρήση μάσκας αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της μάσκας από τον φορέα μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Άρα επηρεάζει όλους μας. Αυτό λέω, αυτό το ίδιο πράγμα. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Ποσοστιαία δηλαδή, όταν φοράμε μάσκες σε κλειστούς χώρους, η πιθανότητα μετάδοσης μειώνεται σημαντικά. Άρα οφείλουμε να το σεβαστούμε. Τώρα, γι' αυτό το θέμα, κύριε Δοκόπουλο, ξέρετε ότι θα υπάρξουν γονείς και υπάρχουν γονείς και μας το έχουν πει και στην εκπομπή, που θα ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί τους δεν θα πάθει τίποτα από τη χρήση της μάσκας. Και αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να το αποδείξει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο πιεστικοί θα είναι οι γονείς, αλλά δεν είναι μόνο στην Καστοριά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα κίνημα που πάει για όλη την Ελλάδα.
Εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση που αποφασίζει και λαμβάνει αυτά τα μέτρα να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια, το ζητάνε αυτό στα αιτήματά τους, αν είδατε, γιατί από ποινικές κυρώσεις και τα λοιπά ενδεχόμενες, το ζητάνε οι εκπαιδευτικοί να εξαιρεθεί μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρξει, έτσι. Ναι, σαφώς. Βέβαια, αυτό δεν μπορώ να... ένας γονέας ζητάει από έναν εκπαιδευτικό, και όχι να πω για τρόπο που είστε εσείς, να πιστοποιήσω ότι δεν θα πάθει τίποτα το παιδί του από τη χρήση της μάσκας. Καταλαβαίνετε ότι είναι άσχημο. Είναι η ίδια λογική, αν θα μπορούσα να υπογράψω εγώ ως γονέας, ότι χωρίς τη μάσκα επίσης δεν θα πάθει τίποτα το παιδί μου. Ακριβώς. Είναι και αυτό, δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάθε δράση έχει μια αντίδραση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Δεν ορίζει τον νόμο, δεν επιβάλλει τον νόμο ο εκπαιδευτικός ή ο τοπικός, εδώ εγώ ή οποιοδήποτε άλλος. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται. Με την ίδια λογική, τι να σας πω, θα μπορούσαμε να οδηγάμε μεθυσμένοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το μεταφέρω. Από τη στιγμή που είναι ένας νόμος του κράτους και πρέπει να εφαρμοστεί, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορεί να αποφανθεί ο οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης νιώθει ότι θίγεται να κριθεί αντισυνταγματικό το μέτρο αυτό. Μάλιστα. Όπως μας λέει και ένα μήνυμα εδώ, η ιατρική είναι τέχνη, όπως είχε πει ο Ιπποκράτης, και η τέχνη εξελίσσεται και προχωράει. Στην αρχή του κορονοϊού τα δεδομένα ήταν άλλα, αλλά τώρα που γνωρίζουμε καλύτερα τον ιό, άλλαξαν οι συστάσεις, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, λέει το μήνυμα. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις, υπάρχουν και οι άλλες. Υπάρχουν και αυτοί που λένε εδώ, μισό λεπτό, με τον Bill Gates φωτογραφία, να λέει ότι οι μάσκες είναι μεγάλες γιατί εκτός από το τσιπάκι έχω βάλει και ολόκληρη κεραία 5G. Ακριβώς. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις. Είναι σεβαστές. Καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται, αλλά μπροστά στο δημόσιο αγαθό της υγείας, νομίζω ότι πρέπει να και οφείλουμε να υπακούμε τους ειδικούς. Θα δούμε λοιπόν πώς θα περάσει αυτή η εβδομάδα, τι πραγματικά θα υπάρχουν στα σχολεία και για να κλείσουμε το θέμα αυτό λίγο, κύριε Δοκόπουλε, τις υπόλοιπες 2 μάσκες για κάθε μαθητή. Και σωστό νούμερο, πότε προβλέπετε να τις δώσετε? Διαβάζοντας σήμερα όλες τις ανακοινώσεις και τις παρατηρήσεις που γίνανε, από ό,τι κατάλαβα σταματάει η παραγωγή των μασκών. Ναι, σταμάτησε, που ναι, στήλαν, ναι, μπράβο, ναι. Και θα προβούνε σε μια νέα μελέτη με νέες... Υπολογίσει άλλα τα μέτρα. Ακριβώς, και πιστεύω ότι η επόμενη παρτίδα θα είναι αυτές που πρέπει να στείλουν και να διορθώσουν και το λάθος τους, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Δοκόπουλε, και ένα άλλο θέμα που άπτεται τις αντιδημαρχίες σας για τους αθλητικούς κλειστούς χώρους. Επειδή διαβάσαμε και κάποια πράγματα με την Ακαδημία Ρούκης, θέλω λίγο μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Απαγορεύτηκε στην Ακαδημία, η οποία πληρεί, μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα, και όλα τα απαραίτητα χαρτιά, έχει τα πάντα, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις της να μπει είτε στο κλειστό της Καστοριάς είτε στο κλειστό του ΕΠΑΛ. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο ΕΠΑΛ. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι πολύ ευαίσθητο. Μιλάμε για παιδιά και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ασφαλώς. Δεν θα σας απαντήσω. Όσον αφορά το ΕΠΑΛ, θα απαντήσω εγώ, γιατί αυτό ανοίξει την αντιδημαρχία μου. Και επειδή είναι σε σχολικό προάβλιο, μέχρι τις 2 η ώρα ανήκει στο σχολείο. Μετά τις 2 ανήκει στο Δήμο Καστοριάς. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 7 ομάδες που προπονούνται και αθλούνται στο κλειστό του ΕΠΑΛ. Είναι 2 ομάδες τένις, είναι μια ομάδα βόλεϊ, είναι μια ομάδα χάντμπολ, 2 ομάδες μπάσκετ, που ήδη έχουν χρόνο και αφιερώνουν προπονήσεις στα παιδιά αυτά. Η ομάδα Ρούκης πράγματι είναι μια καινούργια ομάδα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, ναι. Και βάσει του ΦΕΚ, με βάση το ΦΕΚ λειτουργούμε και όχι με βάση προσωπικές ή άλλες συμφωνίες, ναι. Θα πάρει τις ώρες που τις αναλογούν. Υπάρχουν 35 ώρες διαθέσιμες για τις 7 αυτές ομάδες με βάση τον αριθμό των αθλητών, το πρωτάθλημα στο οποίο ανήκουν. Και την, μα πήγαν προχθές όμως να κάνουν έναρξη και δεν μπόρεσαν να κάνουν ουσιαστικά αυτό. Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι ακόμα, ισχύει το παλιό πρόγραμμα και πήγαν να κάνουν προπόνηση σε ώρες που ήδη προπονούνταν άλλη ομάδα. Μα υπήρχε υποτίθεται το OK και το πράσινο φως, ειδικά για το Σάββατο. Το πράσινο φως ήταν για μετά, η προπόνηση ήταν για μετά τις 1:30. Άσχετα αν παρερμηνεύτηκε αυτό. Τέλος πάντων, θα βρεθεί λύση, κύριε Δοκόπουλε? Ναι, βεβαίως. Έχουμε ορίσει τις ώρες που αναλογούν στο κάθε σωματείο. Έχει λυθεί το θέμα, δεν το ήξερα. Όχι, δεν έχει λυθεί. Αύριο τους περιμένω στο τραπέζι να τους ανακοινωθούν οι ώρες αυτές, να συμφωνήσουμε, να υπογράψουν το συμβόλαιο παραλαβής του γηπέδου. Ναι.
Γιατί εννοείται όλες τις ομάδες θα τις καλέσετε. Μάλιστα, όλες. Όλες τις ομάδες θα τις καλέσετε αύριο. Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι ενήλικες, είναι σωματεία που προωθούν τον αθλητισμό στην πόλη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι οι ώρες είναι δίκαια μοιρασμένες σε όλες τις ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών και στην κατηγορία στην οποία πρωταγωνιστούν. Πιστεύω και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε μια συμφωνία την οποία θα την ανακοινώσουμε στους αρμόδιους να την υπογράψουν και να πάρουν τις ώρες που τους αρμόζουν. Και επαναλαμβάνω για το ΕΠΑΛ, για το γήπεδο το ΕΠΑΛ. Για το άλλο ναι. Το κλειστό, ποιος είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνο το νομικό πρόσωπο του Δήμου Καστοριάς. Εκεί πώς μπαίνεις εκεί. Προεδρεύει ο κύριος Δρύμος. Α, εκεί είναι ο κύριος Δρύμος. Μπορείς να πεις και εκεί είναι αντίστοιχη διαδικασία και εκεί. Αν δεν χωράνε εδώ να πεις εκεί. Τι να σας πω, ναι, υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο συμφωνούν μεταξύ. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πάλι γίνεται παρόμοιο τρόπο. Το ΦΕΚ είναι ίδιο για όλα τα γήπεδα, δεν αλλάζει ο νόμος. Λέω για να καλυφθούν όλες οι ώρες μεταξύ δύο κλειστών τέλος πάντων που έχουμε στην πόλη. Δεν είναι μόνο δύο κλειστά, οι ίδιες ομάδες έχουν ώρες και στο Μανιά και έχουν ώρες και σε άλλα γήπεδα. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι αύριο να βρεθεί η χρυσή τομή και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, κύριε Δοκόπουλε, γιατί μιλάμε αυτό, για αθλητισμό και παιδιά. Ακριβώς, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ακούσουμε ευχάριστη ειδήσεις αύριο. Καλά, καλή σας ημέρα. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.